Σεβασμιότατε, Άγιε, Επίσκοπε, εν διωγμό, Ράσκας και Πρεσδρένης Αρτέμιε, αγαπητοί αδελφοί και πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η χαρά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούμε να την εκδηλώσουμε, όχι μόνο γιατί είσαστε ανάμεσά μας για να μας ευλογήσετε, όχι μόνο γιατί η Θεία Λειτουργία που επιτελέσαμε και πριν από λίγο ετελειώσαμε, είσαστε νοερά παρόν. Σαν θήτης του μυστηρίου, εις το οποίο πραγματικά και νοερά είναι θήτης και θύμα ο Χριστός, αλλά και γιατί επιπλέον, σεβασμιότατε, ταυτιζόμαστε στην πίστη και όπως εσείς είσαστε εν διωγμό, δεδιωγμένος από τη Μητρόπολη σας και τα πνευματικά σας τέκνα, έτσι και εμείς εδώ κάποιο μικρό διωγμό υφιστάμεθα, εις τρόπον ώστε να θεωρούμεθα και εμείς δεδιωγμένοι, και να σας ακολουθούμε στα ίχνη σας, πράγμα το οποίο σεβασμιότατε είναι και το δείγμα, σύμφωνα με τους πατέρες, ότι ακολουθούμε το Χριστό. Είναι ότι κάπου τα έχουν βρει με τους αιρετικούς, γι' αυτό δεν διώκονται. Και αυτού του είδους την Ορθοδοξία, πολύ την κατηγόρησε ο Άγιος στην εποχή του, με την οικονομαχία και τις άλλες αιρέσεις που υπήρχαν. Άρα λοιπόν ένα δείγμα ότι είμαστε κοντά στο Χριστό εν καιρό αιρέσεως είναι και το ότι είμεθα δεδιωγμένοι ένεκα της πίστεως, και αυτό νομίζω σεβασμιότατε ότι θα μας δίνει μια κάποια χαρά και παρηγοριά στο δύσκολο δρόμο που διαβαίνουμε. Θέλω να πω όμως και επιπλέον σεβασμιότατε ότι δεν ταυτιζόμαστε μόνο στην πίστη θεωρητικά δι' αυτού του τρόπου, αλλά και πρακτικά. Διότι η θεωρητική πλευρά της πίστεως νομίζω ότι είναι να συμφωνήσουμε στα δόγματα, στην παράδοση της Εκκλησίας, στους ιερούς κανόνας και στην Αγία Γραφή. Η πρακτική όμως πλευρά είναι το να συμφωνήσουμε στο διωγμό ένεκα της πίστεως. Δηλαδή συμφωνούμε και θεωρητικά ως προς την πίστη και πρακτικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η χαρά μας σήμερα είναι πολύ μεγάλη,
σε αφάνταστο σημείο που δεν μπορούμε να την περιγράψουμε και θα μας συγχωρέσετε λόγω της χαράς αυτής της μικρές ατέλειες που είχαμε όσον αφορά την υποδοχή σας σήμερα εδώ και όσον αφορά τη Θεία Λειτουργία που τελέσαμε με τα πνευματικά σας τέκνα, γιατί στα ελληνικά και στα σερβικά κάποιες μικρές έτσι, κάποια μικρά λάθη θα έγιναν. Η ουσία όμως νομίζω ότι επετεύχθη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σήμερα που είσαστε ανάμεσά μας, θέλαμε να μας ευλογήσετε και να μας πείτε και τις πατρικές σας συμβουλές, τη διδασκαλία σας, να ακούσουν οι αδελφοί από το στόμα σας τον Λόγο του Θεού, γιατί αυτό περιμένουμε, και να ενισχυθούμε στον αγώνα μας και να σας θεωρούμε, να σας έχουμε σαν πνευματικό μας πατέρα, όπως έγινε αυτό, γιατί μας αντιμετωπίσατε με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στη δύσκολη περίσταση που ευρισκόμεθα. Δείξατε μεγάλη κατανόηση και εσείς και οι πατέρες που σας περιστοιχίζουν σε τέτοιο σημείο που εμείς να μένουμε εκστατικοί για αυτή σας την αγάπη, γιατί δεν τη βρήκαμε εδώ στους πνευματικούς αδερφούς στην Ελλάδα. Πρέπει να το πούμε και να το ομολογήσουμε αυτό και να καταγραφεί αυτό. Το βρήκαμε σε πατέρες που είναι και αυτοί διωγμένοι και είναι λίγο πιο έξω από τα σύνορα, τα ορατά σύνορα της Ελλάδος. Αλλά αυτό ακριβώς δείχνει ότι εφόσον ταυτιζόμεθα στην πίστη, είμαστε ταυτισμένοι και στο διωγμό που υφιστάμεθα και ταιριάζουμε και ταυτιζόμεθα σε όλα αυτά τα σημεία, και γι' αυτό βρήκαμε και εμείς την κατανόηση κοντά σας και σας θεωρούμε πνευματικό μας πατέρα, οδηγό και συνοδοιπόρο στο δύσκολο δρόμο που διαβαίνουμε. Θα ήθελα να μας πείτε, σεβασμιότατε, τις πατρικές σας συμβουλές στους αδελφούς όλα να σας ακούσουν και επίσης να μας συγχωρέσετε τα λάθη μας, να μας ευλογείτε και αν κάποια στιγμή θεωρήσετε ότι πρέπει να μας λειτουργήσετε στο θυσιαστήριο αυτό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του μικρού αυτού μοναστηριού, άμα το θεωρήσετε ότι αξίζουμε να έρθετε να μας ευλογήσετε, θα το πράξετε αυτό πιστεύω με μεγάλη χαρά και εσείς, και εμείς θα το δεχθούμε με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αγάπη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγιε Πάτερ. Και τι να σας πω για αυτά τόσα ωραία όμορφα λόγια που μας απευθύνατε εκ μέρους και του δικού σας και των πιστών λαοειδών. Θέλω να ομολογήσω, ο σκοπός μου ήταν σήμερα να είμαι εδώ μαζί σας και στην Θεία Λειτουργία, αλλά λόγω της υγείας δεν μπορούσα να το κατορτώσω, αλλά υπόσχομαι πρώτα ο Θεός άλλη φορά ερχόμενος εδώ στην Ελλάδα και στο Άγιο Τόπο αυτό, θα έχω δύναμη, θα μου δώσει ο Θεός πιστεύω και να κάνουμε μαζί την Θεία Λειτουργία. Σε αυτό το ωραίο και όμορφο ναό. Αυτά που είπατε, Άγιε Πάτερ, τι μας ενώνει εμάς από την Σερβία και εσάς εδώ στην Ελλάδα και σε όλη την Ορθοδοξία, οποιαδήποτε χώρα να είναι, ξέρουμε και αυτό είναι η ελπίδα μας, ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που χωρίς φόβο ομολογούν σωστά την Ορθοδοξία, αγωνίζονται για την καθαρή πίστη, για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Και όλοι αυτοί, όπου σε όλο το κόσμο που έτσι ζουν και αγωνίζονται, κάνουμε νομίζω ένα πίμνιο, έστω και μικρό πίμνιο του Χριστού, που προσπαθούμε να τον ακολουθήσουμε όπως είπε ο ίδιος, ο πίσω μου θέλει να έρχεται να σπάρει το σταυρό του και να με ακολουθεί. Αυτοί που μας διώχνουν είναι πιο λυπηροί άνθρωποι, διότι δεν διώκουν εμάς ως ανθρώπους,
αλλά την αλήθεια, την Εκκλησία των Χριστών. Αυτό είναι το τρομερό πράγμα. Εμείς άνθρωποι δεν έχουμε μεγάλη σημασία, αλλά αυτό το, αυτή τη χάρη, αυτό το χάρισμα, το δώρο του Θεού μας παρέδωσε ο Κύριος, αυτό είναι το μεγαλείο που μας κάνει να έχουμε την δυνατότητα και δύναμη να αντέξουμε όλα αυτά. Τι να κάνουμε και τι να πούμε για τους δύο κούντας ημάς. Είπε ο επίσκοπος Αχρίδων, ο Άγιος Νικόλαος από τη Σερβία, σε μία επιστολή του, «Κύριε, ευλόγησον τους εχθρούς μου και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταρώ». Για ποιο λόγο? Διότι αυτοί οι εχθροί που μας διώκουν μας κάνουν μεγαλύτερη ευεργεσία από τους φίλους μας. Διότι οι φίλοι προσπαθούν να μας απομακρύνουν από εσένα, Κύριε μου, και να μας πλησιάζουν σε αυτούς τους. Ενώ οι εχθροί μας πρόχνουν από τους αυτούς τους και μας πάνε πιο κοντά στο Θεό. Γι' αυτό ευλόγησα τους εχθρούς μου, διότι και εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταρώ. Αυτό νομίζω έχει μεγάλη σημασία σήμερα για όλους μας που αισθάνομαι ότι είμαστε διωκόμενοι χάρη της πίστης και την Εκκλησία την Ορθόδοξα. Και γι' αυτό να κρυμνήσουμε στις προσευχές μας, να ευχόμαστε και για τους εχθρούς μας που μας διώκουν, ότι όσο να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, να γίνονται και αυτοί ομολογητές της πίστεως, της καθαρότητα και να γίνονται όντως οι συνεργάτες του Θεού, του Χριστού και οι δούλοι τους. Αυτό μας ενώνει όλους. Εγώ, όμως ερχόμενος εδώ, βλέπω ότι βρίσκομαι εδώ σαν σε εμάς εκεί, στις δικές μας κατακόμβες. Έτσι και αυτό το εκκλησάκι είναι σαν μία κατακόμβα που έρχονται οι άνθρωποι από κοντά και από μακριά για να βρουν εδώ ανακούφιση πνευματική και καθοδήγηση σωστή στον δρόμο της σωτηρίας. Αυτός ο κόσμος που τόσος εδώ είναι παρόν είναι όντως μαρτυρία ότι παντού ο Θεός και ο Κύριος θα βρει τους δούλους του και τους ελκύσει προς τον ουρανό. Βρισκόμαστε και τώρα στην περιοχή της Μεγάλης Σαρακοστής. Είναι περίοδος της Εκκλησίας που όριζε η Εκκλησία για να σκεφτόμαστε περισσότερα τον ουρανό παρά την γη. Να φροντίζουμε περισσότερα για την ψυχή παρά για το σώμα μας και με την νηστεία και προσευχή και τα μυστήρια, ιδιαίτερα της μυστηρίας εξομολογήσεως και μετανοίας, να προετοιμαστούμε τη ψυχή μας για συνάντηση του Αναστάντος Κυρίου που η ορτή του, το Άγιο Πάσχα, μας πλησιάζει. Σήμερα αυτή η Κυριακή τελεί την νήμη της Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας
Που νομίζω το βίο της όλοι γνωρίζουμε και έχουμε διαβάσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο και καλύτερο παράδειγμα τι δύναμη έχει η μετάνοια σωστή. Η μετάνοια και η εξομόλυνση των αμαρτιών από τους αμαρτωλούς δύναται να κάνει Αγίους, όπως και την Αγία Μαρία που έκαναν. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να μας δώσει δύναμη Του και την χάρη Του σε όλους μας να συνεχίσουμε τον δρόμο της ομολογίας της πίστεως χωρίς φόβο, χωρίς δυσκολία, ό,τι και να μας συμβεί, να ξέρουμε ότι ο Θεός τα επιτρέπει για τον δικό μας καλό, για την σωτηρία μας. Και τον ευχαριστούμε, τον Θεό και την Παναγία που αυτός ο νόος αφιερώνεται στο Ευαγγελισμό της Παναγίας. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να μας δώσει δύναμη να φτάσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου αλλά και στην δική μας Ανάσταση και να βρεθούμε στην Βασιλεία του Χριστού στο ουρανό όπου με όλους Αγίους Αγγέλους και Αγίους και εμείς θα δοξάσουμε τον Αναστάντα Κύριο με τον Πατέρα Του και το Άγιο Πνεύμα πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. 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 Αρτεμίου του Σεβασμιωτάτου και Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.